Παρακαλώ, λοιπόν, κάποιος από το ακροατήριο καταρχήν να σχολιάσει κάτι. Δόθηκε λύση τελικά στο συγκεκριμένο περιστατικό. Θα το κρατήσετε για το τέλος, κύριε Αποστολή Θανασόπουλε, ή τώρα θα το πείτε. Είναι μέσα στο τέλος. Στο τέλος. Επομένως, επιφυλάσσονται οι μονομάχοι. Άλλο σχόλιο από το ακροατήριο. Ναι, κύριε συνάδελφε. Θα ήθελα να μας περιγράψει ο κύριος Αθανασόπουλος λίγο την επέμβαση. Ναι. Και την πρόσβαση. Ναι. Η τεχνική του αυτόλογου ορθού κοιλιακού δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη επέμβαση. Με μια τομή φάνεστιλ παίρνουμε ένα κομμάτι από την απονεύρωση του ορθού κοιλιακού μήκους 7 εκατοστών περίπου. Και τι πάχος, κύριε καθηγητά, τι πάχος. Γύρω στο 1,5 εκατοστό. Και το τοποθετούμε μετά, γίνεται μια τομή και στον κόλπο. Και όπως ήταν παλιά περίπου οι τεχνικές στάμε και τα υπόλοιπα, περνάμε μια βελόνα από τον υπερβικό χώρο στον κόλπο και το σλίγκ αυτό περνάει κάτω από την ουρίθρα, την υποστηρίζει σαν σφενδόνη και τοποθετείται. Η μεγάλη διαφορά με τα TVT και όλα αυτά που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι ότι τοποθετείται στο επίπεδο του αφιένα της κίστης. Σαφώς είναι μια μεγαλύτερη επέμβαση από το TVT. Όμως όλες οι μελέτες δείχνουν ότι αν πάει καλά τους τρεις πρώτους μήνες, στη συνέχεια έχει μακροχρόνια αποτελέσματα. Το άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι ίσως είναι μια τεχνική αρκετά παλιά και για 25 χρόνια τώρα έχουμε μελέτες που δείχνουν ακριβώς ότι η τεχνική αυτή μπορεί να βοηθήσει στη μεικτή ακράτεια και το κομμάτι της επιτακτικότητας. Τώρα πέρα από αντιπαραθέσεις, δηλαδή, ξέρουμε ότι είναι μια τεχνική που μπορεί να βοηθήσει γιατί χτυπάει στη βάση του προβλήματος. Λύνει το πρόβλημα της επιτακτικότητας. Δεν είναι πάντα η επιτακτικότητα, δεν οφείλεται πάντοτε στο πρόβλημα του αφιένα. Υπάρχουν κάποια κομμάτια τα οποία δεν οφείλονται εκεί. Όμως στο κομμάτι, όταν οφείλεται στο κομμάτι του αφιένα, προσφέρει λύση και γι' αυτό έχει καταλήξει εκεί η Σούφου. Κύριος Βούλγαρης. Συγγνώμη. Ναι. Το μόνο που ήθελα να ρωτήσω, επειδή προφανώς δεν το ξέρω. Όταν λέτε αν πάει καλά τους πρώτους τρεις μήνες, τι μπορεί να μην πάει καλά τους πρώτους τρεις μήνες. Να μην δουλέψει, δηλαδή να χάσει την δύναμή του και να μην αποδώσει. Το ποσοστό είναι πολύ χαμηλό, έτσι, τα ποσοστά είναι πολύ υψηλά. Όπως είδατε, μιλάμε τώρα για ποσοστά 90%. Να μιλήσω ο κύριος Αποστολίδης και μετά εσείς, κύριε συνάδελφε. Νομίζω όμως δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένη την αποδοχή της θεωρίας αυτής. Δηλαδή, και αν μιλάμε και για το συγκεκριμένο περιστατικό, δεν είναι δεδομένο ότι είναι ανοιχτός αφιένας της κίστησης και άρα η κυρία αυτή χάνει ούρα λόγω επιτακτικότητας που προκαλείται από την κάθοδο των ούρων στην ουρίθρα. Μπορεί να είναι δύο ξεχωριστά στοιχεία, τα οποία συνυπάρχουν, έτσι δεν είναι? Συμφωνώ απόλυτα, όμως στο συγκεκριμένο περιστατικό το κριτικό σημείο θεωρώ ότι είναι τα 40 cm στήλης ύδατος στο Warsaw Leak Point Pressure. Είναι δραματική η κατάσταση της ουρίθρας. Όταν είναι 40, είναι μια κατάσταση δραματική. Αυτό είναι το κριτικό σημείο. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, έχουμε φτάσει 10 και 20. Επί 50 λεπτά ακούμε τις ομάδες. Εμείς γιατί είμαστε εδώ πέρα? Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε συνάδελφε, που σηκώνετε το χέρι σας. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Βούλγαρη και κατ' επέκταση τον κύριο Αποστολίδη, τι θα γίνει με το κομμάτι της στρες ακράτεια. Πιστεύετε ότι με τη συντηρητική θεραπεία που προτείνετε εσείς θα το λύσετε αυτό το κομμάτι? Καταρχήν δεν το πιστεύουμε εμείς, το πιστεύει η International Continence Society, λέγοντας ότι η θεραπεία πρώτης εκλογής σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να είναι ασκήσεις πιεδικού εδάφους όσον αφορά το μέρος της στρες ακράτειας. Με τρεις σταυρούς. Συγγνώμη. Με τρεις σταυρούς που είχαμε δει προηγουμένως στην διαφάνεια. Είναι με δύο σταυρούς, είναι μόνο σε όρθια θέση. Δεν είναι τόσο δραματική η εικόνα όσο την περιγράφουν οι αντίπαλοι. Άρα θα πούμε στην ασθενή ότι δεν είναι τόσο δραματικά. Ο δυναμικός έλεγχος είναι ένα provocation. Ορίστε. Άρα θα πούμε στην ασθενή ότι δεν είναι τόσο τραγική η κατάσταση που παρουσιάζει και λέει ότι έχει αδυναμία το να πάει στο γυμναστήριο να κάνει τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Όχι, δεν λέμε αυτό το πράγμα ακριβώς. Ότι δεν λέμε δεν είναι τόσο δραματική όσο την παρουσιάζουν οι αντίπαλοι, όχι όσο την παρουσιάζει η ασθενής. Για την ασθενή είναι προφανώς μια πολύ ενοχλητική κατάσταση και θέλει λύσει το πρόβλημά της. Είναι όμως η δικιά μας άποψη ότι η κυρία αυτή δικαιούται μιας συντηρητικής αντιμετώπισης, τουλάχιστον σε αρχική φάση για ένα διάστημα 3-6 μηνών, την οποία θα μπορούσε να την προσαρμόσει στο καθημερινό της πρόγραμμα ζωής και να συνεχίσει έτσι εφόσον έχει αποτελεσματικότητα. Υπάρχουν αρκετές μελέτες μέχρι τώρα, οι οποίες όπως είδατε δίνουν επίπεδα δεδομένων το υψηλότερο, επίπεδα δεδομένων 1,
που δείχνουν την αποτελεσματικότητα της επανεκπαίδευσης σκίσης και των ασκήσεων του πυλικού εδάφους σε κάθε τύπο ακράτειας. Κ. Σκολαρίκος, παρακαλώ. Κ. Αποστολίδη, υπάρχει όμως και μία μελέτη από το Cochrane Database Analysis, μετα-αναλύσεις, που δείχνουν ότι σε βάθος χρόνου πιθανότατα να μην βοηθούν τόσο πολύ οι ασκήσεις του πυλικού εδάφους ή το biofeedback. Να κάνουμε ένα σχόλιο γι' αυτό. Θα απαντήσω με τα αντίστοιχες μελέτες του Cochrane για τις ταινίες ελεύθερης τάσης και όλες αυτές τις χειρουργικές επεμβάσεις, που επίσης δίνουν δραματικά αποτελέσματα. Να ακούσουμε από το ακροατήριο πρώτα τον συνάδελφο από το βάθος. Εσείς, κυρία. Ναι. Εσείς. Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Αποστολίδη, γιατί πάμε και λίγο στο πρακτικό κομμάτι. Από την προσωπική σας εμπειρία, πόσες από τις ασθενείς που είχατε στο τμήμα του ουρανικού που κάνατε στο νοσοκομείο ακολουθήσαν τις ασκήσεις πυλικού εδάφους? Το πρόγραμμα αυτό για 6-3 αναλόγους πόσους μήνες. Πόσες τα ακολουθήσανε, ναι, δεν έχω ποσοστό για το πόσες τα ακολουθήσανε, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να τους το προτείνεις. Δηλαδή, αν είναι μια γυναίκα η οποία είναι νέα, βλέπετε 54 ετών και έχει όλα τα φόντα, ας πούμε, τη δραστηριότητα αυτή τη φυσική και ένα κατάλληλο πυελικό έδαφος, το οποίο της επιτρέπει να βελτιώσει σε βάθος χρόνου τον όγκο των μειών του πυελικού εδάφους και την δυναμικότητα του σφιγκτήρα της, γιατί να μην της τη δώσουμε και να καταφύγουμε κατευθείαν σε ένα τεχνητό μέσο, το οποίο σε βάθος χρόνου επίσης μπορεί να αποτύχει. Ναι, συγγνώμη λίγο να παρέμβω πάνω σε αυτό. Εδώ πέρα υπάρχει να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Το σχολείο είναι ρεαλιστικό. Απαντάει σε ερωτήματα που έχουμε κάθε μέρα στη δουλειά μας. Το μεγάλο πρόβλημα, Απόστολε, και νομίζω ότι και εσείς θα δείτε, είναι ότι δεν έχουμε ανθρώπους να παραπέμψουμε. Άρα μην μιλάμε για ασχήσεις πυλικού εδάφους. Πού θα στείλουμε, σε ποιον? Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιτακτική ανάγκη και νομίζω ότι επειδή οι δύο σε εισαγωγικά αντίπαλοι που ξέρουμε ότι έχουν μια πάρα πολύ καλή σχέση συνεργασίας, θα πρέπει να βάλουν ένα πρόγραμμα. Και θα πρέπει να δεν ξέρω πώς θα γίνει, αλλά ένα course, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για φυσιοθεραπευτές, για να παράγουν, είναι υποχρέωση. Είναι αυτό που έλεγα, ότι επιτέλους ο κύριος Βαϊδάκης, που είναι ο πατέρας της ελληνικής εξολογίας, έκανε το μεταπτυχιακό και έχει βγάλει επιτέλους 35-38 άτομα και κάθε χρόνο θα αυξάνονται. Πρέπει και εσείς το ίδιο να κάνετε, γιατί όντως, και για να απαντήσω λίγο στον συνάδελφο, επειδή έχω την άνεση, σε επίπεδο ιδιωτικού ιατρίου Αστέλο στην Ελληνική Κωνσταντινού που έχουμε και έχει το φυσιοθεραπευτήριο στην πόλη μας. Λοιπόν, αυτό είναι καθαρά θέμα προσωπικότητας γυναίκας. Υπάρχουν οι γυναίκες οι οποίες το λατρεύουν σαν λύση και λένε «Δόξα τω Θεώ που εσύ δεν μου έδωσες φάρμακο όπως όλοι οι άλλοι, δεν μου είπες να χειρουργηθώ». Έτσι, ή τη φοφόβος του χειρουργείου, «Δόξα τω Θεώ γιατρέ» και κερδίζω. Και άλλες οι οποίες θα το εγκαταλείψουν. Σημασία έχει να το προσπαθήσουν και μάλιστα νομίζω θα έχουμε την Ελένη Κωνσταντίνου αργότερα που θα πούνε για την ακράτεια μετά προστατεκτομή, που είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Αυτό που προσπαθούν γενικά να κάνουν είναι να βάλουν τις ασκήσεις μέσα στα πλαίσια της καθημερινότητά τους. Εκεί στο πρόγραμμά τους, δηλαδή, ρωτούν πώς περνάς τη μέρα σου και τις εντάσσουν μέσα στις δραστηριότητες. Και είναι ο τρόπος που βρίσκουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το πρώτο που έχουμε να κάνουμε, κύριε Αθανασόπουλε, κύριε Αποστολίδη, είναι να οργανώσετε ένα course, να παράγετε και να έχει κάθε πόλη και έναν άνθρωπο ο οποίος να μπορούμε να απευθυνόμαστε. Κύριος Αποστολίδης. Νομίζω ότι πέρα από αυτό, το βασικό μήνυμα είναι να ακούσουμε και τι ακριβώς θέλει η ασθενής μας. Δηλαδή, να εκθέσουμε όλες τις δυνατές λύσεις και να δούμε πού ακριβώς κλείνει η ασθενής μας και να είμαστε ανοιχτοί απέναντί της σχετικά με την αποτελεσματικότητα της κάθε μεθόδου, με τα δεδομένα που έχουμε κτλ. Και να δούμε προς τα πού κλείνει και τι θέλει και η ίδια από την αντιμετώπιση του προβλήματος. Κύριος Αθανασόπουλος και μετά. Νομίζω, ναι, συμφωνώ με αυτό που είπατε, είναι πολύ σημαντικό να ακούμε τον ασθενή, είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε τη σωστή διαγνωστική προσέγγιση και να λέμε αλήθεια στον ασθενή. Αν πάμε στο συγκεκριμένο περιστατικό, αν χόταν αυτή η κυρία και έλεγε να κοιτάξει στα μάτια του κύριου Αποστολίδη και να του πει «Εγώ, με αυτά που μου προτείνετε, με τη συντηρητική αντιμετώπιση, θα γίνω καλά», τι θα της απαντούσε? Θα της απαντούσε «Ναι, θα γίνετε καλά» ή «Θα κάνουμε μια, έτσι, επιφυλακτικά μια δοκιμή»? Αντίθετα, εγώ προσωπικά, αν μου ερχόταν αυτή η γυναίκα, θα της απαντούσα ότι σου προσφέρω κάτι πιο δύσκολο, όμως
σου προσφέρω πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας και στα δύο προβλήματά σου. Εγώ δηλαδή θα μπορούσα να προσφέρω θεραπεία. Ενώ αντίθετα, ο κύριος Αποστολίδης, δεν το λέω για τον κύριο Αποστολίδη, εννοώ για την γενικά η άλλη μεριά, εκείνο που προσφέρει είναι αντιμετώπιση κυρίως. Και η αντιμετώπιση γίνεται με τα φάρμακα και ίσως ένα μικρό κομμάτι θεραπείας με τις ασκήσεις πυλικού εδάφους. Όμως το συγκεκριμένο περιστατικό σε μια γυναίκα, το τονίζω αυτό, με 40 σαντιμέτρ στήλης ύδατος στην ουρήθρα, έτσι, είναι λίγο, θα έλεγα, όχι ιδιαίτερα επιστημονικά, να υποστηρίζεις ότι μπορεί να της προσφέρεις κάτι ουσιαστικό. Αλλά γενικότερα μιλώντας για την αμεικτή ακράτεια, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Τα πράγματα είναι όπως τα λέει ο αλγόριθμος, ίσως. Εσείς, κύριε συνάδελφε. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Άκουσαμε κάποια στιγμή κατά την παρουσίαση του περιστατικού ότι είμαστε οι τρίτοι ουρολόγοι που τη βλέπουμε, οπότε ζητάμε ουροδυναμικό έλεγχο. Θα ήθελα την άποψη των ομάδων, αν ήταν η πρώτη σε αυτή τη γυναίκα, θα ζητούσαν ουροδυναμική εξέταση. Κύριε συνάδελφε. Ναι, σαφώς. Για πολλούς λόγους, ακόμα και για απλή ακράτεια από προσπάθεια, παρόλο ότι σχεδόν είσαι σίγουρος ότι είναι, βλέπεις ότι και εκεί υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο υπάρχει από πίσω επιτακτικότητα. Επομένως, θα πρέπει να το γνωρίζεις πριν κάνεις το χειρουργείο. Πόσο μάλλον τώρα που αυτό το πράγμα θα σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις ποιο είναι το βασικό της σύμπτωμα, η ακράτεια από προσπάθεια ή η επιτακτικότητα. Ο κύριος Αποστολίδης με βρετανικό φλέγμα θα διαφωνήσει. Με ελληνικό φλέγμα θα διαφωνήσω αυτή τη στιγμή. Εμείς διαφωνούμε. Θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να τη στείλετε ούτε σε εξειδικευμένο ουροδυναμικό εργαστήριο, ούτε να τη στείλετε σε κάποιο εξειδικευμένο κέντρο που κάνει μόνο slings και παράγει τα αποτελέσματα κάνετε, αυτά. Εμείς θα προτείνουμε κάτι που μπορεί να το κάνει κάθε ουρολόγος. Θα τη βάλετε ένα απλό καθετήρα, θα τη γεμίσετε την κίστη, θα παρακολουθήσετε σε ποιους όγκους έχει έπειξη κυρία, σε ποιους όγκους χάνει ούρα με το βήχα ή με τη δοκιμασία Βαλσάλβα. Είναι απλά πράγματα, τα κάνει ο καθένας. Μπορείτε μάλιστα να διαπιστώσετε και την ανεπάρκεια του αφιένα, κλείνοντας, τραβώντας τον καθετήρα, φουσκωμένο με τον μπαλάνι στον αφιένα της κίστης. Δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά που προτείνουν οι συνάδελφοι. Μπορείτε να τα κάνετε ο καθένας στο ιατρείο του. Κύριε συνάδελφε, εσείς από το βάθος. Ναι, λίγο διαφωνώ. Εντάξει, σωστό αυτό το κομμάτι που λέει ο κύριος Αποστολίδης. Βασικά τα πράγματα έτσι μπορεί να γίνουν στο ιατρείο, αλλά λίγο να θέλω να πάω στο κομμάτι της εγχείρησης όσον αφορά τη στρες ακράτεια. Πρέπει να έχουμε ένα αποτέλεσμα πριν και ένα αποτέλεσμα μετά. Και πρέπει να έχουμε στοιχεία πώς ήταν η ασθένεια πριν την εγχείρηση και πώς είναι μετά. Άρα πιστεύω ότι για να είμαστε κατοχυρωμένοι πρέπει να οπωσδήποτε να κάνουμε ένα ουροδυναμικό έλεγχο. Είναι απαραίτητο για μένα. Πέρα από αυτό, τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζει ο κύριος Αθανασόπουλος είναι από πολύ μικρές ομάδες ασθενών. Δεν το αναφέρει βέβαια. Τι δεδομένα υπάρχουν στη βιβλιογραφία και από πόσους ασθενείς έχουν υποβληθεί σε αυτά τα χειρουργεία. Δεν είναι μεγαλύτερες από 30 ομάδες ασθενών αυτές και 50. Κύριε Σοφικίτη, να συγκλίνουμε λίγο προς το κονσένσους και να καθαρίζουμε ένα-ένα τα θέματα. Μην φτάσουμε να το κόψουμε απότομα. Να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις και να ψηφίσουν να δούμε τι αίσθηση έχουν μετά από έχουν εκτεθεί και χθες το βράδυ και σήμερα. Παραδείγματος χάρη, πόσοι σε αυτό το περιστατικό θα έκαναν ουροδυναμικό έλεγχο. Για να δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, πόσοι θα δοκίμαζαν αρχικά μία συντηρητική θεραπεία με αντιχολινεργικά. Ωραία. Πόσοι θα προχωρούσαν στο χειρουργείο. Κατευθείαν, ωραία. Πόσοι θα έβαζαν ταινία. Καλά, επειδή εξ αρχή, προφανώς εξ αρχή. Τώρα το σλίγκ σιγά. Θα σας στέλνω όλα τα περιστατικά εσάς, θα το κλείσω το μαγαζί μου. Επειδή έχει 20% και 30% και όλα έχουν 20-30% επιπλοκές. Δηλαδή, ο μόνος που θα έβαζα, επειδή έχουν ένα... Συγγνώμη, δηλαδή, στην ακράτεια από προσπάθεια είναι μικρότερο το ποσοστό. Δεν με πείσατε για το sling. Είναι μικρότερο στη genuine stress οι κόντινες. Που εκεί πέρα μην μου πείτε εκεί ότι πρέπει να σας το στείλω να κάνετε παράξη μεθόδους και να μην βάλω εγώ την ταινία που είναι μια απλή εγχείρηση και κάθε ουρολόγος την ξέρει. Στην ακράτεια από προσπάθεια τα ποσοστά αποτυχίας είναι μικρότερα από ότι τα ποσοστά αποτυχίας σε αυτές τις περιπτώσεις με μια ήπια τέτοια. Δεν κατάλαβα. Μεταξύ αυτών των τεχνικών. Ακριβώς τα είπε. Με την πρόσφατη έγινε μια τεράστια μελέτη. Ακριβώς τα είπε, ακριβώς αυτό. Θα βάλω. Ωραία, ξαναρωτώ τώρα. Ξαναρωτώ, πόσοι θα βάζατε ταινία. Α, εσείς είσαστε πολύ καλά παιδιά, εντάξει.
Υπάρχουν guidelines, κύριε Αποστολίδη, για το αν θα πρέπει να γίνει από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία, για το αν στον πρώτο έλεγχο θα γίνει σε αυτή τη γυναίκα ουροδυναμικός έλεγχος. Guidelines είναι αυτά της ICI, που είναι το πιο εξειδικευμένο σώμα πάνω στην ακράτεια, που μιλάνε ότι ο ουροδυναμικός έλεγχος ανήκει στο specialized treatment, το οποίο το εφαρμόζεις μόνο εφόσον αποτύχουν τα συντηρητικά μέσα αντιμετώπισης του προβλήματος. Στην πιο ειδική αντιμετώπιση δηλαδή. Και μπορεί να συνοδεύεται ή μπορεί να προηγηθεί απεικονιστικός έλεγχος, που είναι πολύ πιο απλό να γίνει με μια δυναμική κυστορυθρογραφία κατά την ούρηση. Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ. Μια ερώτηση στον κύριο Αθανασόπουλο με αφορμή τον ουροδυναμικό έλεγχο. Στην απόφασή του να τοποθετήσει το sling για το οποίο μίλησε πριν, θα τον βοηθούσε περισσότερο στην τοποθέτηση της ένδειξης αυτής η βίντεο ουροδυναμική μελέτη για τη μελέτη της περιοχής του Αυχένα? Απόλυτα. Άρα δεν θα το κάνατε με έναν απλό ουροδυναμικό. Θα προτιμούσατε όταν δεν μπορεί να κάνει τον βίντεο ουροδυναμική, κάνει την ουροδυναμική και τη δυναμική επεκτατική κυστορυθρογραφία. Θα είχατε βάλει ήδη την ένδειξη δηλαδή με αυτά που είδαμε, έτσι. Με την ένδειξη. Συν τη δυναμική επεκτατική κυστορυθρογραφία. Εγώ κάνω πάντα και κυστορυθρογραφία για τον Αυχένα. Η κυρία στο βάθος. Ναι, πιστεύω ότι το συγκεκριμένο περιστατικό είναι για Μπέρτς. Κύριε Σταθανασόπουλος. Όχι, τα στοιχεία που έχουμε για την Μπέρτς δεν προτείνεται. Η Μπέρτς θα μπορούσε να προταθεί αν υπήρχε κάποια κυστεοκύλη. Γενικά, από τις μελέτες που υπάρχουν, η Μπέρτς δεν συμπεριφέρεται τόσο καλά στο κομμάτι του Αυχένα όσο το Sling. Φαίνεται ότι υπερτερεί το Sling στο να εξαφανίσει την επιτακτικότητα σχετικά με την Μπέρτς. Όχι ότι θα πήγαινε κακά και μια Μπέρτς. Θα μπορούσε να γίνει Μπέρτς, αλλά μάλλον υπερτερεί το Sling. Διαφωνώ. Και εγώ διαφωνώ μαζί σας. Και η βιβλιογραφία. Κύριε συνάδελφε. Συγγνώμη λίγο αυτό για να έχουμε μια. Ανά, έχει δηλαδή κάποιε μελέτε οι οποίε το αποδείξει, έχει κάποια σειρά. Το διαφωνώ, α πούμε, επειδή εγώ έχω κάνει 5 Μπέρτς και πήγαν καλά. Δεν μπορεί να σταθεί. Θα πρέπει να έχει κάνει 50 ασθενείς, 25 με τη μία, 25 με την άλλη, και να έχει κάποια εμπειρία σαφή που έχει χρησιμοποιήσει και τις δύο μεθόδους. Γιατί ένα λάθος που κάνουμε είναι ότι κολλάμε σε μία μέθοδο, όλοι μας το κάνουμε αυτό, η οποία τη μάθαμε κάποτε και είμαστε καλούτσικα. Και αυτό, και υπάρχει κάποια άλλη που είναι ακόμα καλύτερα. Απλώς μένουμε γιατί με αυτό βολευόμαστε. Οπότε αυτό λίγο θέλει μια τέτοια. Μα φαινόταν στη διαφάνεια. Η Μπέρτς κάνει λύνει το χρώμα στο 69% και το Σλίνξον είναι 3%. Είναι νομίζω πρόβλημα που έχει λυθεί αυτό. Κύριε Σάραφ, εσείς. Και εγώ μια ερώτηση προς τον κύριο Αθανασόπουλο. Η τεχνική αυτή του Sling που έδειξε, αν κατάλαβα καλά, την προτείνει για την μεικτή ακράτεια και σε όλες τις μικρές ακράτειες θα έκανε μόνο αυτό το Sling ή εναλλακτικά μπορεί να βάλει και ένα TVTO? Αυτό είναι το ένα σκέλος. Και το δεύτερο. Σε απλές, γνήσιες στρες ακράτειες βάζει αυτό το Sling? Πάλι αυτό είναι ένα ερώτημα που έχει απαντηθεί. Προσωπικά όχι, δεν βάζω, παρόλο που θεωρείται τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν πρώτης γραμμής. Σαν πρώτης γραμμής σήμερα είναι το TVT ή το TVTO, αναμφισβήτητα. Κάποιος όμως μπορεί να χρησιμοποιεί και αυτό σαν πρώτης γραμμής τεχνική. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται κυρίως πλέον όταν έχουμε πρόβλημα στον Αυχένα και δεύτερον σε επανεπεμβάσεις. Αυτή είναι η βασική έτσι, πρόταση που υπάρχει σήμερα. Κύριε Σκολαρίκος. Συγχωρέστε με αυτό, ήθελα να συμπληρώσω αυτό που είπε ο κ. Αθανασόπουλος. Και ίσως και στην ιδιοπαθή σφυκτηριακή ανεπάρκεια το Sling να παίζει. Ναι, να είναι η ένδειξη πλέον. Λίγο στην ιδιοπαθή έχει λίγο αλλάξει πλέον. Δηλαδή, όταν έχει καλό Αυχένα, φαίνεται ότι το TVT λειτουργεί αρκετά καλά. Οπότε λίγο, δηλαδή θεωρείται ότι είναι το ίδιο. Ενώ όταν έχει ανοιχτό Αυχένα, γενικά προτείνεται καλύτερα αυτή η τεχνική. Η οποία βέβαια είναι πιο βαριά χειρουργικά έτσι, από το TVT. Κ. Βουλγαρής. Θα ήθελα στο ίδιο θέμα να ρωτήσω τον κύριο Θανασόπουλο. Επειδή μιλάμε για αυτό λόγο μόσχευμα, περιπτώσεις απόρριψης ή νέκρωσης αυτού του μουσείου υπάρχουν ή όχι? Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια. Ήταν βασικά η πρώτη τεχνική με το φόντ Τζορντάνο το 1907 που χρησιμοποιήθηκε. Στην πορεία χρησιμοποιήθηκαν όλα τα ετερόλογα, αυτόλογα υλικά, τα πάντα. Τα οποία δεν είχαν γενικά καλά αποτελέσματα. Ήταν πιο γρήγορα χειρουργικά, αλλά είχαμε προβλήματα. Με το αυτόλογο Sling έχει περιγραφεί μόνο ένα περιστατικό διάβρωσης. Και γενικά το πρόβλημα είναι αν το σφίξει και αυτό πολύ, έχει προβλήματα. Δηλαδή και αυτό δεν θέλει κάποια ιδιαίτερα μεγάλη τάση. Και τελικά, κύριε Αποστολίδη, για να καταλάβω, έρχεται αυτή η γυναίκα σε εσάς, χτυπάει την πόρτα και σας λέει: θέλω να λύσω το πρόβλημά μου. Με ποιο τρόπο θα έχω τις μεγαλύτερες πιθανότητες να λύσω το πρόβλημά μου
και με όσο γίνεται τη μικρότερη ταλαιπωρία. Σας ακούμε, κύριε Αποστολίδη. Το κονσένσους που λέει ο καθηγητής της Θεσσαλονίκης. Εγώ και πάλι θα ξεκινούσα τονίζοντας την ασθενή την ηλικία της και θα προσπαθούσα να δω τι ακριβώς θέλει η ασθενή. Θα της εξηγούσα πάλι ποιες είναι οι λύσεις αυτή τη στιγμή που υπάρχουν και θα ήθελα να δω τι θέλει η ίδια. Τι θα διαλέξει η ίδια. Καθότι είμαστε σε δύσκολους καιρούς και δεν θα ήθελα να λάβω ο ίδιος την ευθύνη και να της πω κάνε αυτό ή κάνε εκείνο. Θα της έλεγα όμως ότι στην ηλικία που βρίσκεται και με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, εγώ θα πήγαινα συντηρητικά όσο μπορούσα. Θα ήθελα να δώσω ένα διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών ακόμα συντηρητικής θεραπείας. Και εφόσον δεν έχει αποτέλεσμα, μετά ίσως θα της έλεγα ότι η επόμενη λύση θα ήταν να δοκιμάσει το χειρουργείο. Ο κύριος Αθανασόπουλος. Γενικά μιλώντας για μια μικρή ακράτεια, δεν θα διαφωνούσα σε την προσέγγιση να κάνει κανείς κάτι ήπιο πριν, αν και υπάρχουν τα προβλήματα με τα φάρμακα, τις παρενέργειες και όλα αυτά τα πράγματα. Όμως για το συγκεκριμένο περιστατικό, δεν θα αισθανόμουν άνετα να της πω ότι της προσφέρω μια θεραπεία ουσιαστική, μιλώντας για συντηρητική αντιμετώπιση για το συγκεκριμένο περιστατικό. Γενικά μιλώντας, είναι καλό κανείς να προσφέρει πρώτα το πιο ήπιο και στη συνέχεια. Η ηλικία όμως δεν νομίζω ότι είναι υπέρ της συντηρητικής, γιατί το νέο άτομο θέλει μάλλον πιο δραστική. Βέβαια, η ηλικία είναι λίγο σχετικό, είναι και η ψυχοσύνθεση του ατόμου. Άρα, όπως είπε ο κ. Αποστολίδης, πρέπει να κουβεντιάσεις πολύ με τον ασθενή και να καταλάβεις τι θέλει περισσότερο και να του δώσεις να καταλάβει τι του προσφέρεις. Να ρωτήσω εγώ τους συναδέλφους μας. Στο Μπίρμπιχαμ, παλιά στο Ευρωπαϊκό Ορολογικό, σε μια από τις πολύ λίγες ανακοινώσεις που έκαναν τα Γιάννενα σε αυτό το χώρο, με ερωτηματολόγιο, ο κ. Τάσος έδειξε το 30-40% των ασθενών με stress incontinence ότι χάνει ούρα στη σεξουαλική επαφή. Κύριε Αποστολίδη, σεξουαλική επαφή σημαίνει και αυθορμητισμός. Θα μου πείτε, μια γυναίκα 50-55 χρονών να έχει αυθορμητισμό? Θα με κολλήσετε στον τοίχο. Άλλο επιχείρημα, δηλαδή το να ορίσει την κίστη βοηθάει, το συνιστάται. Τι λέτε γι' αυτό? Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη κυρία θα βοηθήσει το να αδειάζει την κίστη από πριν. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε και αντίστοιχα για τη δική της λειτουργία. Όσο αυθορμητισμό δημιουργεί το να παίρνεις ένα χάπι πριν την επαφή, το ίδιο νομίζω αυθόρμητο είναι να πηγαίνεις και να αδειάζεις την κίστη σου πριν την επαφή. Έτσι δεν είναι τίποτα συγκλονιστικό που το που κάνουμε. Κύριε Σοφικίτη, ναι. Επειδή ξέρω, βλέπω, μπορείτε να συνεχίσετε όσο ώρα θέλετε, αλλά ήδη το 1/4 που έχετε υπερβεί το χρόνο αφαιρείται από τους δρόμους της γονιμότητας το απόγευμα. Άμα θέλετε, μπορείτε να συνεχίσετε. Απλώς ό,τι τώρα παίρνετε, αφαιρείτε το απόγευμα από τους δρόμους της γονιμότητας. Δεκτό. Ευχαριστούμε τον καθηγητή της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Θανασόπουλο και την ομάδα του, τον κύριο Αποστολίδη και την ομάδα του και όλους. Έχουμε